Πολλές ερωτήσεις. Ο καημένος και εμείς έχουμε τις ίδιες ασθένειες, πολλές φορές είναι κρυφές. Ενώ αυτό μου είχε πρέπει να αντιλαμβάνεσαι. Τι έγινε λοιπόν. Οι Εβραίοι ήταν ένα βασιλέα των Δαβίδων. Πρώτα ήταν τον Σαούλ, μετά ήταν τον Δαβίδ, μετά ήταν τον Σολομώντα και πήγε στη βασιλεία. Όταν ήρθαν οι Ρωμαίοι, κατήγγειλαν τη βασιλεία αυτή των Εβραίων. Τι σημαίνει αυτό. Ότι όταν μια χώρα καταληφθεί από τους εχθρούς, τότε οι εχθροί ορίζουν ποιος είναι ο βασιλιάς στην χώρα. Έτσι λοιπόν εμείς που είμαστε κατηγημένοι από τον Δουρκτού, από τους Γερμανούς, από τους λεγόμενους Ευρωπαίους, δεν έχουμε ελευθερία στη διαλογή του ποιος θα μας διοικήσει. Διότι όταν οι λαοί είναι κατηλημένοι, διότι είμαστε κατηλημένοι, το καταλαβαίνετε τώρα, πώς αποδεικνύεται ότι μια χώρα είναι κατηλημένη, όταν η χώρα δεν μπορεί να έχει νόμιμη κατηλημένη. Όταν η χώρα δεν έχει νόμισμα τη χώρα μας, είναι κατηλημένη. Γι' αυτό ο Χριστός, όταν κήρυγε και του πήγανε ένα νόμισμα, δεν του πήγανε πράγμα το νόμισμα, του πήγανε το νόμισμα από μένα, το Κύριο. Τι είναι το Χριστός. Όταν ήρθαν οι Ρωμαίοι και οι νόμιμοι, πώς το ήξανε. Δώστε λοιπόν στους Ρωμαίους αυτά που σας ζητάνε, ποιος το είναι τώρα. Βλέπετε πως είναι το σκηνάκι. Έτσι λοιπόν τους έβαλε έναν άρχοντα ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης. Τους Εβραίους δηλαδή, τους έβαλε έναν βασιλέα που ήταν ειδωλολάτρης. Αυτός γέννησε έναν άλλο βασιλέα, ο οποίος επειδή έπρεπε να μην είναι ειδωλολάτρης, αλλά το έλεγε ότι είναι Εβραίος, έγινε Εβραίος, πίστευε δηλαδή σε αυτά που έλεγε ο Εβραίος και τον είπαμε η Ρώμη. Ποιος είναι αυτός ο Εβραίος. Ο μέρος που έλεγε αυτή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ό,τι περιέγραψε το σκότωνε, το δικό του παιδιά. Τις γυναίκες που αγαπούσε, τις έκανε, τις σκότωνε. Βλέπετε, ο Ηρώδης αυτός που έσφαξε τα νύμια. Εδώ που γιορτάζουμε τα Άγια Μήνια, είναι ο Ηρώδης αυτός που έζησε την εποχή που ήταν ο Χριστός μας. Αυτός ο Ηρώδης έκανε τέσσερα αγόρια και μοίρασε την περιουσία προτού να πεθάνει στα τέσσερα αυτά παιδιά το κράτος που είχε. Στο ένα κράτος έδωσε, σε ένα παιδί έδωσε τα Ιεροσόλυμα. Τα άλλα παιδιά σε αυτόν εδώ του έδωσε αυτό που είναι εκεί που πάτε στη θάλασσα της Γενιζαρέτ, αυτό το κομμάτι εκεί πέρα. Σε άλλον έδωσε, άλλο τέσσερα παιδιά έδωσε. Αυτός που πήρε το κομμάτι αυτό που είναι η Γενιζαρέτ δεν το άρεσε, σου λέει εγώ θέλω τα Ιεροσόλυμα. Γιατί. Γιατί όταν καταληφθεί ένα κράτος από τους εχθρούς, δεν κάνεις μόνο τον νόμο. Χάνεις και την Εκκλησία. Τι έκανε ο Ηρώδης, ο Μέγας και το έκανε και ο Ηρώδης αυτός που έκανε στο κεφάλι στον τρόπο. Τι έκανε. Πήρε τα αρχιερατικά άμφια, τα κλείδωσε σε ένα δουλάβι και είπε όποιος μου δίνει τα περισσότερα θα τον κάνω πατριάρχη. Ελάτε, έλατε, ρίξτε, ρίξτε την υπακοή σας, ρίξτε τα παραμάκια, ρίξτε τα και πηγαίνανε και ρίχνανε. Ποιος έριξε τα περισσότερα, ο Άννας και ο Καϊαφάς που σκοτώσανε το Χριστό. Δεν ήσαν κανονική αρχιερείς.
είχαν να αγοράσει την αγίωση. Είναι ντάλε του άλλο όπω σήμερα. Ντάλε του άλλο. Τώρα, τα βλέπετε. Υπήρχε όμως ένας προφήτης που του χάλεγε η σούπα μετά. Είναι ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Τι είχε ο πρόδρομος, παπούτσια, σιγά. Είχε ρούχα, σιγά. Μία αποδέρμα καμίλου και μία ζωνίτσα έτρωγε ακρίδες και μέλι άγριο και ήταν ελεύθερος από τους δασμούς, τι λόγο, τι να μιλώσει. Από τους φόβους, τι να μην δώσει ο κόσμος. Από τι, πανελεύθερος είναι ο κόσμος. Γι' αυτό τον ζωγραφίζουν επειδή είναι πανελεύθερος, σαν πουλί. Μόνο το πουλί μπορεί να μετάξει να πάει όπου θέλει. Γι' αυτό του βάζανε φτερά σαν τους αγγέλους. Γιατί είναι κι αυτός ένας από τους άγγελους, είναι ο άλλος, αλλά και ήταν με φτερά. Γιατί ενώ βασικά ο νους του ήταν εγκολλημένος. Δεν του λέει ο Θεός πήγαινε, διότι πρέπει να φτιάξεις τα φαράγγια να τα αισιώσεις για να περάσει το παιδί μου μετά να δει ο Χριστός. Πήγαινε να ετοιμάσεις την οδό του Κυρίου, αλλά είχε δύο δρόμους να ετοιμάσει. Ένα στους ζωντανούς και ένα στους πεθαμένους. Όπως κήρυξε στους ζωντανούς, έπρεπε να πάει και στους πεθαμένους. Να τους πει, ετοιμαστείτε, ο Χριστός ήρθε. Το είπε πρώτα ο Σιμών, αυτός ο γέρος που κρατούσε τον Χριστό, διότι πέθανε μια άλλη μέρα και πήγε στον Άδη και είπε «Εγώ εκράτησα τον Χριστό, τον ίδια, δίνα πολύ εις τον κούλος του Δέσποτα, ότι είδον η οφθαλμή μου το σχεδίδι όμως». Δηλαδή, ο πρόδρομος, όταν του κόψω το κεφάλι, πήγε στον Άδη και τι είπε «Εγώ τον εβάπτησα, εγώ τον είδα τι έκανε όλα και τον ερώτησα. Έστεινα και μαθητές και τον ερωτήσανε. Και είπα, εσύ είσαι ή άτερο προς το κόμπεν. Και μου είπε, με όλα αυτά που είπε, ότι εγώ έχει έρθει. Και γι' αυτό λέμε στον Ιωάννη ο Πρωτοδρόμο ότι πήγε και κήρυξε και στο Άδη. Γι' αυτό όπως γεννήθηκε 6 μήνες πρώτου Χριστού, έτσι και του κόψαν το κεφάλι, 6 μήνες περίπου είχε κάνει πρωτού, όταν του κόψαν το κεφάλι, είχε κάνει περίπου 6 μήνες πεθαμένος. Γιατί τον εκόψαν το κεφάλι, έφερε και μετά ο Σιμών. Τι έκανε, αυτός ο Ιώδης που σας είπα, που ήθελε να πάρει τα Ιεροσόλυμα, σαν μας που να φτάσει η Θεσσαλονίκη και όλη για την Αθήνα, για να σας τα δώσω τα μεγάλα, την Πάτρα είχε, και ήθελε να πάρει την Αθήνα. Η πολιτική, το κράτος, συμφέρον. Για αυτό το κράτος στην Αγία Γραφή, πάνω το ζωγραφίζεται με το χρώμα κόκκινο. Γιατί, γιατί χύνει αίματα, δικαίων και αυτό. Και για να γίνει ένα κράτος, πρέπει να χύσουμε τα αίματα όλοι εμείς, για να καθίσουμε αυτοί στον χρόνο. Και όταν γίνει το κράτος, χύνει αίματα πολλές φορές. Αδίκως. Γι' αυτό η Αγία Γραφή που είναι σοφή έχει το χρώμα κόκκινο όταν βλέπετε τα άλογα που βγαίνουν εκεί στην Ανακάλυψη. Αυτό που έκανε και είναι κράτος είναι χρώμα κόκκινο. Οι δύο αρχαίοι Έλληνες δεν το θέλανε να δω. Γι' αυτό όταν ρώταγες ποιος σταύρωσε τον προμηθεά, τι λένε, το κράτος και η βία. Τα δύο αυτά σταυρώσανε στον Προμηθέα πάνω στο κράτος. Το κράτος και η βία. Και αν είσαι ο Χριστό μας, αυτό δεν είναι το κράτος. Η βία και το κράτος. Οι Εβραίοι που ήταν εξουσία, ο λαός που γίνει με την Ιουδία, με κάτι, πάνω στα καλά, δημοσιογράφο. Την αλήθεια τα βιά δεν τη θέλει κανένας. Δεν είναι τα βιά. Δεν θέλει ο πρόδρομος λοιπόν, ο βασιλιάς αυτός, για να πάρει με τη βασιλεία τις Ιουδαίες, πήγε μια μέρα να πάει στη Ρώμη να ζητήσει να του δώσουμε τη βασιλεία. Σπερνάει τα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει σαν επιλαμβής. Όλοι αυτοί οι πέμπτες του δυναμούς
κάποιοι δεν σε έχουν αφήσει. Πήγε και αυτό. Και λέει: δεν πάω και στον αδερφό μου. Και ο αδερφό είχε μια γυναίκα που του λέγανε το διάλογο. Πολλέ φορέ ήταν και που κάνει αυτή η ώρα έτσι, που κάνει αυτή έτσι. Τελείωσε η δουλειά. Την πνέψε τη δουλειά του ανθρώπου. Που την πήρε την κοπέλα. Την πήρε την γυναίκα. Αυτό το πράγμα. Και πήρε και τι. Βασιλεία. Τι είχε και να πει. Κάνει μια συζήτηση. Του έπαιξε την κοπέλα. Ο Εβραϊκός νόμος λέει ακόμα, εάν κάποιος πεθάνει και δεν έχει κάνει παιδιά, τότε πρέπει. Πεθάνει και δεν έχει κάνει παιδιά, τότε πρέπει να πάρει τη γυναίκα του ο αδελφός του και να κάνει ζήτηση σε ένα παιδάκι ώστε να έχει και ο αδελφός του μια γενεαλογία. Ήτανε έτσι και γινόμενο. Αυτός ο δουλώδης, παιδιά δουλώδης, πήρε ζώντος, δεν είχε πεθάνει ο άντρας της, άρα εμπίχευσε. Και δεύτερο, και πάλι να είχε πεθάνει, δεν είχε δικαίωμα την πάρα, γιατί είχε κάνει παιδί. Βλέπετε, παρέμει δύο χρόνους. Και δεν μίλησε το παιδί. Οι δέδες κοντάδες της εποχής εκείνης τρώγανε κάθε μέρα μαζί με το γιο. Και πήγανε την ίδια μέρα, σύγχρονα. Και ο Ιώδης ζήτασε όχι, αλλά άρχισε να φωνάζει μέσα στην μέρα του ότι εσύ που είσαι βασιλιά σου πρέπει να τηρείς τον νόμο. Δεν μπορεί να πηγαίνεις εσύ στο νησί και να μην φοράς μάσκα και να ακολουθήσεις ο διακόσμος και να πηγαίνεις σε ένα σπίτι και να μην τα πάρω και να δες το κακομίρι και γίνεται μια πάρτι ως πρόστιμο και εσύ να έχεις όλο το συμφετό και που κουλάς βάθλο. Εσύ πρέπει να το τηρήσεις πρώτος και καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Κάνουν, δεν φοράνε τις μάσκες και μόνο του γίνει τριλόγηση, φοράει τη μάσκα και μόνο του γίνει σβήσει το κουμπί και το γράφει. Κοροϊδεύει, κοροϊδεύει, κοροϊδεύει. Και σου λέει, ο πρόεδρος υπάρχει να σου πω, ούτε εξαισθήσει έχει τη γυναίκα του αδερφού σου. Δεν σου επιτρέπεται να πάρεις τη γυναίκα του αδερφού σου. Και βέβαια αυτή η φωνή με τους ρουφιάνους, τους κοτοπούς, ξέρω πως είναι ρουφιάνους, στον πιο πάνω φιάνο, έφτασε στα αυτιά του βασιλιά και έφτασε στα αυτιά και της Μιχαλίδας και καλά το βασιλιά πληττώνεις από την κακιά. Πάει αυτή και λέει, βάλε με στη φυλακή, πιάστο και απέστηνε και εκράτησε, λέει, εκράτησε. Πώς το λένε, εκεί που σε πόνο στον πανηγούρο, κράτη τι ήπιο. Τον έδωσε στα υπόγεια στο κρατητή. Τα υπόγεια όμως ήταν στο παλάτι. Κι αυτός από κάτω φώναζε με την πρωί. Ούτε εξαισθήσει να έχει την γυναίκα του αδερφού σου. Τα άκουγε αυτή και τρενόταν και του είπε σκότωσε το να του πάψουμε τη γλώσσα. Να τελειώσει, να μην τον ακούμε. Αυτό ήταν. Αλλά δεν υπήρχε καιρός εύκαιρος. Παίρνει την κατάλληλη στιγμή και λέει το καιρό. Ευκαίρου καιρού. Ευκαίρου. Δόθηκε η ευκαιρία πώς. Γενεθλίου τελουμένων του αθλιοστάτου Ιώδης έγινε τα γενέθλια του Ιώδη. Και ο Ιώδης έκανε με σημερινό. Έκανε δείπνο. Δεν έκανε με σημερινό. Έφαγε, ήπιε και μετά έπιτε και το κοράσιο και έπαιξε. Το φαγητό, η αστέρα, το κρασί, η αστέρα, σε στέλνει στο υπογάστρο. Του κάτω η αστέρα. Τον έστειλε στο υπογάστρο. Και όταν την είδε, ο γέρος, ήθελε και την εγκόνα και την κόρη του κανονικά. Και έπαθε βλάκα. Και της λέει, μόλι πάρεις από την κουρά, θα έρθει στα κανονικά. Μόλι πάρεις, μόλι τι κορίτσι είσαι εσύ, μόλι πως χώρεσες έτσι, μη τι μας έδειξες. Μπροστά οι δεσποτάδες, εκεί ήταν οι δεσποτάδες. Γι' αυτό όλα τα κακά γίνονται το βράδυ. Γιατί πέφτουν οι αντιστάσεις. Το πρωί ο άνθρωπος είναι πιο
ζητήσεις, θα σου δώσω. Μέχρι θα σου δώσω και το μισό του βασιλείου μου. Τι λες μετά. Κάνεις τόσο το βασίλειο. Το έχεις δει ποτέ το βασίλειο. Όπως το ίδιο όπως έκανε ο Ισάφ που είπε ο άλλος διαφακές που βγει στα πρωτοτόκια και του πήρε τα πρωτοτόκια. Γιατί δεν τα τιμούσε τα πρωτοτόκια. Τη βασιλεία δεν τιμούσε, νόμιζε ότι του είναι δικαίωμα. Δεν είναι δικαίωμα η πρωθυπουργία σου, κύριε. Ανοχή του Θεού. Θα το βρει το δασκαλό σου. Εσύ και οι άλλοι. Και η γενιά τη γενιά σα. Σε ό,τι, γιατί τι είπε, Ιβραίος είπε, όταν τον είχε μέσα στην φυλακή και αυτή πήγαινε σε καρδιά, τον έφερε την φυλακή και τον έφερε την φυλακή σου, τον Ρωμάτο, μ' αρέσει σε όλους παρές. Και Ιβραίος δεν είναι ευχαρίστηση τον είχε. Ήταν όμως πρωί, δεν έκανε πάλι. Το πρωί λοιπόν Ιβραίος ακούμε, γι' αυτό και η Εκκλησία έβαλε το πρωί η Θεία Λειτουργία, για να είμαστε πιο εύκαιροι στο νουμούν στην καρδιά, να ακούσουμε τι λέει το Ευαγγέλιο. Μετά λοιπόν τη δέωση και τον είχε λέει γιατί για δίκαιο και άδικο. Άλλο δίκαιος και άλλο άδικο. Δίκαιος είναι αυτό που εάν με δικαστείς δεν κοιτάς αν είναι η μάνα του ο πατέρας του, αν είναι τα συμφέροντα της άξιου λάιτη, αλλά αποδίδει τη δικαιοσύνη. Κύριε, έπρεσε τα πάντα σε αυτό. Αδίκησες μόνο, δεν με νοιάζει ο αδερφός. Αυτό είναι η δικαιοσύνη. Ο πρόεδρος ήταν δίκαιος, γιατί όταν πήγαν κάτι φαντάρι και τον ρωτήσανε τι να κάνουμε εμείς στη ζωή μας για να είμαστε πιο καλύτεροι, καλύτεροι. Τι είπε, μην αδικήσετε κανέναν άνθρωπο και να αρκεστείτε στο μισθό σας. Αρκέστε στις οψωμίες, να αρκεστείτε στο μισθό σας. Πόσο μισθό πράγματα αυτά. Μην απλώσεις το χέρι επειδή είσαι στρατιωτικός και μπορείς να μπει σε ένα χωριό των Εβραίων και να πάρεις. Μην παίρνεις άδικα. Αυτό τι ήξερε αυτός. Άγιος τι είναι. Ο Άγιος είναι αυτός που δεν πονέει, που δεν πηγαίνει, που έχει πεθαρή καρδία, που δεν βρίζει, που προσέρχεται στο Θεό. Αυτός είναι ο αγιασμένος. Έγινε και τα δύο προτομάχους μας. Και ήταν δίκαιος και πάει το κοράσιο και του λέει «Άμα πάω να ρωτήσω τη μαμά μου να μου πει τι να ζητήσω». Και η μαμά αμέσως ευκαιρία να το ρωτήσεις. Τι σου είπε αυτό, τι σου έταξε αυτό. Το κεφάλι του βαπτιστού επί πείνα να το δω. Διότι αυτός μπορεί να τον κρύψει, να φοβηθεί τον λαό και να μην τον θέλω να το δω το κεφάλι του εχθρού. Να το δω ότι τον σκοτώσανε. Γι' αυτό να ξέρετε όταν τους πατριάρχες τους σκοτώναν το κεφάλι ή το στέλνανε στην Κωνσταντινούπολη και τον έλειπασαν. Τον κόσμισαν το κεφάλι και το στέλνανε στην Κωνσταντινούπολη μέσα σε μέρη να το δει ο Βατισά ότι ήταν το κεφάλι του Καλυμπασά. Πρέπει να το δει ότι όντως το κόψανε. Γι' αυτή η συνανέκλε το κεφάλι του προδρόμου επί πίνακη, η Μιχαλίδα αυτή. Και το πήγαν το κεφάλι του προδρόμου, οπότε έσπερε ο βασιλιάς, λέει, ρε παιδάκι μου, δυσκολεύτηκε και τι λέει, ελπίθη ο βασιλιάς. Λύπη, πώς το λέει το κύριο, πρόσκαιρο, επίπλαστο, έτσι δεν διαβάσατε το πρωί στο σαντσάρι, επίπλαστο πρόσκαιρο. Οι δικοί μας οι άνθρωποι χάσανε με αυτό. Ο άλλος και εγώ τους ότι απάνω και έγινε με τα μόνη. Ούτε τη λύπη δεν του είπε μάθει να πέσει θέατρο, ρε. Παίξε θέατρο, ρε. Βάλε μάσκες στο πρόσωπο, πλήσου και πιέ. Θα σε πιστέψει, ρε, ο άλλος, θα σε πιέ και καμπακελάκια που είπα σαν τσίτρα. Λύπη, επίπλαστο, πρόσκαιρο. Αυτή δεν είναι λύπη μετανοίας. Αυτή δεν είναι κοροϊδία. Και αυτό είναι ο ρόλος της Μαρτίας. Λύπη επίπλαστος, πρόσφυγος. Γιατί το κυριολεκτικό είχε τα λοιπά. Ελπίθη, αλλά για τους στόχους, γιατί είχε οργιστεί, που από άλλο νόμο παρέμβει. Από το έργο, δεν λέει, μειωμόσα. Δεν είναι κανένα, δεν είναι οργιστή, τι οργιστή.
του Αγίου Βαρβάρου, ο πρόδρομος, να ξέρετε, είναι όλοι, όλοι οι μάρτυρες αλευθύνουν και κάνουν κεφάλι του πρόδρομου. Ό,τι ήταν και πριν και μετά και δεύτερες ώρες, το κεφάλι του πρόδρομου, για αυτό το τιμά η Εκκλησία με νηστεία. Γιατί είναι σημαντικό το κεφάλι του πρόδρομου, μας εγώ θυμάται το κεφάλι. Είναι εκπρόσωπος, ας πούμε, όλων των μαρτύρων και όλων των Αγίων ο ίδιος πρόδρομος. Μετά την Παναγία ο πρόδρομος. Μίζω, θα είναι ο Χριστός ο ίδιος που είναι ο ίδιος. Και αφού το πήρε το κεφάλι, το πήγε στο βασιλιά, ο βασιλιάς της το έδωσε, αυτή το έδωσε στη μάνα της και το είδε. Η μια οχιά το πήγε στην άλλη οχιά, την άλλη οχιά, την άλλη οχιά και περάσει. Και ήρθαν οι μαθητές και πήρανε το πτώμα. Γιατί το λέει πτώμα. Οι Έλληνες έχουν τέσσερις λέξεις. Το ένα είναι σώμα. Το άλλο είναι στήλωμα. Το άλλο είναι πτώμα. Και είναι και ένα άλλο. Δεν θυμάμαι τώρα. Σωρός. Όχι. Δεν πειράζει. Το λέω κάτω. Το πρέπει να το παρακολουθώ. Το άλλο θα πει τώρα. Λοιπόν, είναι και ένα άλλο. Δεν κάνει μια λέξη. Προσέξτε το. Τι σημαίνει πτώμα. Πτώμα σημαίνει ότι μόλι σου κόψει το κεφάλι, πέφτει στη γη. Αλλά το κόψω και δεν πέφτει. Σώμα τι σημαίνει. Σώμα σημαίνει ότι είναι η ψυχή μέσα σε αυτό το πράγμα εδώ πέρα και μοιάζει ο Αρχαίος Έλληνας ότι η ψυχή είναι μέσα σε μια φυλακή. Φυλακή λέγεται σύμπαν. Τι είναι φυλακή. Σώμα, σύμπαν. Φυλακή. Ότι είναι δηλαδή η φυλακή της ψυχής. Και άλλο εδώ είναι και το σκύλο. Σκύλωμα τι σημαίνει. Η ψυχή δεν είναι φυλακή, την άλλη λέξη. Σκυλώνει, σαν να έχει μια σκυλή το σώμα, τι πρέπει να κάνει. Όταν φεύγει η ψυχή και πάει στους ουρανούς, τι μας μένει εμάς, το σκύλο. Και γι' αυτό έχουμε και τα σκυλώματα εδώ, Άγιοι. Πήγα λοιπόν οι μαθητές και πήραν το πτώμα και το θάψανε. Το κεφάλι! Το κεφάλι είναι δικό μου, λέει. Δεν το δίνω! Θα πάρετε μόνο το σώμα. Το έδωσε το κεφάλι μέσα στη φυλακή. Είναι τα λεγόμενα φυλακισμένα μνήματα. Κάνανε και οι Άγγλοι για τους Κυπρίους. Τους φάβανε μέσα στη φυλακή. Δεν δίνανε τα σώματα στους γονείς. Που πέθανε, ρε. Δώσε το σώμα. Όχι! Το ίδιο κάναμε στο Βατσίλιο. Όχι! Δεν θέλατε το ίδιο να κάνω. Δεν το δίνω! 12 μέρες το περνούσε. Δεν το δίναμε. Όχι σου λέει! Δεν το δίνω! Ούτε πεθαμένο! Το κράτησε το κεφάλι και το έδωσε. Και μετά εγένονται οι λεγόμενες ευρέσεις της κεφαλής. Δηλαδή κάποιοι καλόγεροι ψάξανε και βρήκανε. Τώρα το τέλος τους και των γενών τους κάλεσε και τον Ηρώδη και την Ηρωδιάδα, τους κάλεσε τις αυτοκράτορες και ψοφίσανε στην ψάφα. Η δε, το δε κοράσιο του καημένου, πέρασε μια παγωμένη γίνη στην εταιρεία, σπάει ο Παύλος, πέφτει μέσα και γυρίζουν τα κομμάτια με τη σκάλα του κεφάλι του τραπ και τις κόπτει το κεφάλι. Λένε τιμωρία, δεν την περιμένει, θα λένε τιμωρία. Δεν το πάω, δεν θα ζει. Δεν είναι τιμωρία. Το έκανες να περιμένεις να σου πει. Δεν σε τιμωρεί ο Θεός. Αυτοτιμώρησε. Προκαλείς τις συνθήκες της ζωής να πάρεις τα παιδιά. Προσέξτε λοιπόν, Χριστιανοί μου, να μην έχετε λύπη επίπλαστον